Καλημέρα στον καθηγητή, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέ. Γιατί τι κάνετε, κύριε καθηγητά. Μια χαρά, εσεί. Πω είστε, καλή σα μέρα. Καλημέρα στον κύριο Σέρμπο. Καθηγητή, καλημέρα σα, κύριε Σέρμπο. Καλή σα, κύριε Σέρμπο. Πω είστε, ευχαριστούμε θερμά. Πολύ καλά, γιατί έχει χρόνια πολλά ο γιο μονεκτάριο. <laughs> Α, να τον χαίρεστε. Να είναι καλά όλα τα παιδάκια μα. Πόσο έχει. Όχι, είναι καλό. Οχτώ περίπου. μικρούλη. Να τον χαίρεστε, να είναι καλά. Χαίρεστε να είναι καλά πραγματικά. Όποτε έχουμε τον ε, Μανόλη τον Κωστίδη, μα το λέτε. Τον έχουμε. Καλημέρα, αγαπητέ μου Μανόλη. Εντάξει, σε λίγο, σε λίγο εδώ είμαστε, θα τον χάσουμε το Μανώλη, να στεναχωριέστε καθόλου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, κύριε Σέρβο, με εσάς. Θέλω, ας, πάμε, ας ξεκινήσουμε με τα αμερικανικά. Θέλω λίγο μια ε, τοποθέτηση δική σα και μετά θα χρειαστούμε και τη βοήθεια του κυρίου Μαραβέγια στο οικονομικό πεδίο. Ο κύριο Τραμπ εξελέγει, έχει κάνει διάφορε ανακοινώσει σχέση με το πώ θα κινηθεί οικονομικά. Έχει βάλει και το θέμα των δασμών που αφορά την Ευρώπη. Και θέλω λίγο μια δική σα προσέγγιση για το τι έρχεται. Για το τι έρχεται στην Ευρώπη και για το τι έρχεται στην Ελλάδα με τη διακυβέρνηση Τραμπ στι ΗΠΑ. Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι, είναι, είναι γνωστά και από ανώτερου συμβούλου του ότι θέλει μια επιστροφή σε πολύ αυστηρότερη πολιτική προστατευτισμού και αυτό, εάν πάει σε μια τέτοια συνθήκη που επαναλαμβάνει είναι πολύ πιθανό το σενάριο, θα αφορά και την Κίνα αλλά και, τις, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, είναι το σενάριο που στι Βρυξέλλε φοβόντουσαν, κυρία Μαυραγάνη, διότι αυτό ο οικονομικό προστατευτισμό προφανώ έχουμε και εμεί όπλα και εργαλεία. Αλλά αντιλαμβάνεστε, επειδή δεν είναι μόνο τα οικονομικά, αν αυτό το βάλετε στη σημερινή συγκυρία, τι συμβαίνει εσωτερικά σε πολλά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω Γερμανία και Γαλλία που περνάνε τη δική του κρίση, τα δικά του προβλήματα και πολιτικά, η Γερμανία πλέον ουσιαστικά είναι στον αέρα θα πάει για εκλογέ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το, το κερασάκι στην τούρτα. Προσέξτε, βάζω και έναν παράγοντα που δεν έχει συζητηθεί αρκετά. Ε, εάν οι Κινέζοι χάσουν ένα μερίδιο τη Αμερικανική αγορά από ναι. δικά του προϊόντα που δεν θα μπορούν να στέλνουν στην Αμερική, θα θέλουν να διοχετεύσουν επιπλέον στην ευρωπαϊκή αγορά ή να ανταγωνιστούν με ευρωπαϊκά προϊόντα σε τρίτε αγορέ. Οπότε, όλο αυτό ασφαλώ επηρεάζει και το μεγάλο φάκελο και τη ευρωπαϊκή οικονομία και τη ανταγωνιστικότητα. Επαναλαμβάνω, σε μια συγκυρία που οι προκλήσει είναι πολλέ. Κλείνω πολύ σύντομα με το θέμα τη άμυνα. Κοιτάξτε. Καταρχήν, εγώ είμαι λίγο μακριά από μια προσέγγιση να μην είμαστε υποκριτέ. Από την πρώτη θητεία Τραμπ, τα οποία με όρου πολιτική ορθότητα τα έλεγε και ο Ομπάμα, μα λέγαν πολύ απλά πρέπει να πληρώσετε περισσότερα για το δικό σα το κομμάτι τη δουλειά που σα αναλογεί εδώ που λέγεται, που λέγεται Ευρώπη. Οπότε, το καλό ναι. σενάριο θα ήταν αν αυτή την κρίση τη δούμε ως ευκαιρία για να κάνουμε επιτέλου θυμάστε όλες τις κουβέντες για γεωπολιτική κλπ και, mm -hmm. και να μην είμαστε τα μικρά παιδιά που πάντοτε περιμέναμε τον Κιδεμό να το Θείο από την Αμερική έτσι που δεν ε, υπάρχει πλέον. Αυτό είναι το θετικό. Το άλλο το σενάριο που είναι το ανησυχητικό είναι να παραλύσουμε ε, και πάλι και κάθε χώρα... Ξέρετε, να ακολουθήσει τον, το, δικό το δικό της δρόμο. Κρίσιμο σε όλο αυτό θα είναι φυσικά ε, τι διαπραγμάτευση θα επιλέξει ο Ντόναλτ Τραμπ ε, όσον αφορά το, το Ουκρανικό. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο, μεγάλο άγχος των Ευρωπαίων. θα τελειώσει τον πόλεμο σε μία μέρα που Ευρωπαίον. έχει πει. τι θα κάνει δηλαδή σε αυτό και το, το πριγονό. Και έκανε και τηλεφώνημα με τον Ζελένσκι και με τον Έλλον Μάντσκ δίπλα. Ναι, ναι. ο, Ζελένσκι βέβαια έχει ήδη προσαρμοστεί στο, νέο ε, περιβάλλον, ναι, νομίζω, και ασφαλώς αυτό που περιμένει και, και, η Μόσχα. Μην το βλέπετε όμως και αυτό ανεξάρτητα με την κρίσιμη σχέση Ηνωμένων Πολιτείων Κίνας και πώς θα κινηθεί ο Τραμπ σε αυτό το στο τρίγωνο. Στα κάθε μας, τέλος, δεν νομίζω ότι αλλάζουν πολλά. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε συνέχεια. Θυμίζω ότι αυτή η αρχιτεκτονική ασφαλείας που έχουμε σήμερα στην Ανατολική Μεσόγειο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στους ρεπουμπλικανού και στον, στον Τραμπ. Υπάρχουν όλε τι προκλήσεις που είπαμε στο δεύτερο σπίτι μας, αλλά ε, στα, στα δικά μας και ανάλογα και με την επιλογή των προσώπων που θα γίνει, περιμένω ότι η Ελλάδα, α, Κύπρος και σίγουρα Ισλα, Ισραήλ θα συνεχίζουν να έχουν έναν Πολύ σημαντικό, ω αναβαθμισμένο ρόλο, σε αυτό που λέμε περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό είναι και καλό εναντί τη Τουρκία. Και... Επιτάχυνση τη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνα και ασφάλεια που την περιμένουμε δεκαετίε και δεν την έχουμε λόγω αυτή τη εξέλιξη, θα έχουμε. Ναι, ναι, ήμασταν και. Λοιπόν, θα το ναι. θυμάται σίγουρα ο κ. Μαραμόπουλο. Να καλημερίσουμε, ζητώ συγγνώμη και τον Μανώλη τον Κωστίδη. Καλημέρα, Μανώλη, και θα το απαντήσετε αμέσω, κ. Καθηγητά. Καλημέρα. Τι κάνετε. Καλημέρα.